Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, θέμα υγεία συνέχεια και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Νικόλα Ροϊδή, χειρουργό ορθοπαιδικό, διευθυντή του τμήματος ισχύου και γόνατος στο Metropolitan General, τέως διευθυντής του ΕΣΥ στην τρίτη ορθοπαιδική κλινική στο νοσοκομείο ΚΑΤ, αυτό σημαίνει μεγάλη εμπειρία, και με μετεκπαίδευση φυσικά στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία. Θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν στο ισχύο μας σήμερα, αφού καλωσορίσω τον κύριο Ροϊδή. Κύριε Ροϊδή, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ. Ισχύω, ναι. Λοιπόν, είναι μία από τις μεγάλες αρθρώσεις, η οποία μαζί με το γόνατο σηκώνει όλο το βάρος του κορμού και η οποία, εάν φθαρεί, ίσως επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα στην κινητικότητά μας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι κοινωνικό πρόβλημα πλέον. Υπάρχει μια μελέτη, είναι πολύ ενδιαφέρον να αρχίσουμε έτσι. Υπάρχει μια μελέτη στην Αγγλία, στην Αμερική, η οποία έχει δημοσιευτεί το 2007 σε ένα από τα μεγαλύτερα ορθοπαιδικά περιοδικά, το οποίο κάνει το projection για το 2030. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αναμένεται μια αύξηση της ορλικής ορθοπαιδικής γόνατος κατά 630%, αναμένεται μια αύξηση των αναθεωρήσεων ορθοπαιδικών γόνατων κατά το αντίστοιχο ποσοστό και αναμένεται μια αύξηση της ορθοπαιδικής του ισχύου κοντά στο 200 με 250% όσο και των αναθεωρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον η οστεοαρθρίτιδα είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξουν τέτοιες τεχνικές έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας, αλλά και να έχουμε όσο το δυνατόν ταχύτερη νοσηλεία, γιατί αυτό πλέον είναι πολύ οικονομικά σημαντικό για οποιοδήποτε εθνικό σύστημα υγείας. Άρα, mm-hmm. ορισμένα πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια για fast track, για ταχεία κινητοποίηση, για ρομποτική χειρουργική, έχουν να κάνουν και κυρίως με εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Άρα, λοιπόν, η ορλική ορθοπαιδική γόνατος είναι δεδομένο ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι σε όλο τον κόσμο το πιο συχνό χειρουργείο. Η ορθοπαιδική του ισχύου θα είναι επίσης από τα πιο συχνά χειρουργία που γίνεται. Και είναι βέβαια το χειρουργείο για τελικού βαθμού βλάβες, δηλαδή όχι για μια αρχόμενη βλάβη στο ισχύο, στο χόνδρο του ισχύου, mm-hmm. αλλά κυρίως για τελικού σταδίου οστεοαρθρίτιδα που είναι τελείως κατεστραμμένη άρθρωση και τότε δεν υπάρχει άλλη λύση. Και για να ξανακερδίσει ο ασθενής μια καλή ποιότητα ζωής, πρέπει να χειρουργηθεί να κάνει μια ολική ορθοπαιδική ισχύου. Τους τρόπους θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα δούμε εδώ. Για τι ηλικιακό περιθώριο μιλάμε, κύριε Ροϊδή, τι ηλικίες προσβάλλει? Η οστεοαρθρίτιδα είναι κάτι το οποίο είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα. Δηλαδή η βασική πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα είναι εκφυλιστικό κυρίως νόσημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς την αιτία, την κυρίως αιτία. Είναι πολυπαραγωγική, είναι και γενετική παράγοντες και διάφορα άλλα παράγοντες, αλλά ουσιαστικά προσβάλλει, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα, προσβάλλει τις πιο προχωρημένες ηλικίες. Σαφέστατα όμως έχουμε και άλλες μορφές, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιου αρματοπάθειες ή κάποιου να έχουμε οστεονεκρώσεις ή κάποιες άλλες παθήσεις, οι οποίες μας καταστρέφουν το χόνδρο και μας καταστρέφουν την κεφαλή του ισχύου σε νεότερες ηλικίες. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να κάνουμε ολική ορθοπαιδική ισχύ στους ανθρώπους που έχουν οστεονέκρωση και είναι στην ηλικία των 45-50 χρονών. Από την εμπειρία μου, έχω χειρουργήσει στο ΚΑΤ, βέβαια, με ολική ορθοπαιδική ισχύ ένα παιδί 19 ετών, το οποίο είχε ένα κάταγμα κοτήλης, το οποίο είχε αντιμετωπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε αντιμετωπιστεί τόσο σωστά, με αποτέλεσμα να φθαρεί η κεφαλή του ισχύου. Αυτό το παιδί χειρουργήθηκε και άλλαξε η ποιότητα του ζωής του, ανεξάρτητα από την ηλικία. Δηλαδή, σημασία έχει για την ένταξη του χειρουργείου η βαρύτητα της βλάβης. Όταν έχουμε τελικού σταδίου βλάβη στο χόνδρο του ισχύου, τότε ουσιαστικά η λύση είναι αυτή η ορθοπαιδική του ισχύου. Και εδώ μιλάμε και για πόνο και για ποιότητα ζωής και είναι κάτι το οποίο, αν το αφήσουμε να προχωρήσει, μπορεί να μας καθυλώσει κιόλας. Σαφέστατα δεν έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Όπως λέω σε όλους τους ασθενείς, είναι πολύ καλύτερα να χειρουργηθεί κανείς στην ηλικία των 65 χρόνων. Πολλοί άνθρωποι για κάποιους λόγους κοινωνικούς, άλλοι οικονομικούς, διάφορους προσωπικούς παράγοντες καθυστερούν το χειρουργείο τους. Αλλά καταλαβαίνετε, η βιολογική ηλικία που είναι ανεκτό το χειρουργείο αυτό είναι πολύ καλύτερα να είναι στην ηλικία των 65-70 χρόνων, να μην είναι στην ηλικία των 85 χρόνων, γιατί η δικιά μας δουλειά δεν αλλάζει. Ένας έμπειρος χειρουργός μπορεί να κάνει το χειρουργείο του αξιόπιστα. Σαφέστατα μας κάνει λίγο πιο δύσκολη τη δουλειά μας, όσο πιο βαρύτερη είναι η βλάβη. Αλλά ουσιαστικά για τον ασθενή έχει το πόσο. Είναι πολύ σημαντικό πόσο καλά μπορεί να ανεχθεί αυτό το χειρουργείο. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 70 χρόνια και 65 και δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα, θα κάνει το χειρουργείο του και θα φύγει την άλλη μέρα. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τα διάφορα άλλα προβλήματά του στην ηλικία των 85 χρόνων, θα πρέπει να τον κρατήσουμε στο νοσοκομείο 2 και 3 μέρες ή και παραπάνω και ουσιαστικά η αποκατάστασή του δεν θα είναι τόσο ταχεία όσο θα ήταν σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Σαφέστατα θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τις σύγχρονες μεθόδους, αλλά δεν θα είναι το τέλειο. Καλό είναι λοιπόν όταν φτάνουμε
σε μια βαρύτατη μορφή ως τεραθέντες, να επισκεφτόμαστε τον χειρουργό της αρρηστίας μας, της επιλογής μας και να προχωράμε σε χειρουργική επέμβαση. Γιατί άραγε να χάνουμε και τόσο χρόνο, γιατί άλλωστε να χάνουμε τόσο χρόνο, όπως κάποια είπαμε, χρόνια ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι το πάνω. Τώρα εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο που έχει πλήρως φθαρεί η άρθρωση για να προβούμε σε ολική αρθροπλαστική. Ακριβώς, μιλάμε για τελικού σταδίο. Δηλαδή ο χόνδρος και τις κοτήλες και της κεφαλής του μοιραίου οστού είναι φθαρμένος με αποτέλεσμα να έχει ασθενής πόνο, χολότητα, δυσκαμψία, έχει καθημερινό πόνο, ακόμα και πόνο ηρεμίας, με αποτέλεσμα, όπως λέω εγώ στους ασθενείς μου, ότι όταν ξεκινήσει κανείς το θέμα της εξυφλιστικής του αρθρίτιδας, δεν υπάρχει λύση χωρίς χειρουργείο. Άρα είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα φτάσουν στη χειρουργική επέμβαση. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται, όπως είπαμε προηγουμένως, ή για κάποιους άλλους λόγους καθυστερούν το χειρουργείο τους. Αλλά όλοι κάποια στιγμή σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε: σας παρακαλώ, κύριε Ροίδη, κύριε Τάδε, σας παρακαλώ, βάλτε με την άλλη εβδομάδα. Έχω φτάσει στο προχώρητο, πονάω τόσο πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, χειρότερα δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, κάντε μου την επέμβαση αυτή για να δω αν θα καταφέρω να έχω μια καλύτερη, μια ανθρώπινη ζωή. Και εδώ, επειδή μιλάμε για ελάχιστη επεμβατικότητα τεχνικές πλέον όσον αφορά στο ισχύο, μιλάμε για μονοήμερη νοσηλεία, για άμεση κινητοποίηση, μιλάμε για μεγάλες δυνατότητες. Πείτε μου λίγο κάτι, εδώ στο ισχύο συγκεκριμένα έχει σχέση για την επιτυχία του ο τρόπος προσπέλασης? Ακριβώς. Ο κόσμος μπερδεύεται πάρα πολύ και είναι πολύ καλή η ερώτηση να το ξεκαθαρίσουμε. Ακούει διάφορα ακρονίμια, δηλαδή ακούει διάφορα ονόματα από διάφορα αρχικά και ιδιαίτερα είναι αγγλικά αυτά τα αρχικά και μπερδεύεται. Ακούει για άμυς, ακούει για άση, ακούει για path, super path και διάφορα πράγματα και ουσιαστικά έχουμε μπερδέψει τον κόσμο. Ουσιαστικά αυτές είναι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Εδώ βλέπετε ότι ουσιαστικά ανοίγουμε την άρθρωση του ισχύου χωρίς να κοπεί κανένα μύς. Ανοίγουμε ένα διάστημα μεταξύ των ημιών και είμαστε μέσα στην άρθρωση του ισχύου. Με αποτέλεσμα να προχωρούμε στο χειρουργείο. Ποιο είναι το χειρουργείο? Κόβουμε τη μοιραία κεφαλή και ουσιαστικά εδώ βλέπετε εμφυτεύεται στην κοτήλη ένα σύγχρονο υλικό από κράμα τιτανίου, που είναι τα πιο σύγχρονα, με ένα πολυθυλένιο υψηλής τεχνολογίας, τελευταίας πολύ υψηλής πυκνότητας. Εδώ βλέπετε την κοτήλη, το πάνω μέρος που ενσωματώνεται και αυτό ενσωματώνεται, όπως λέμε εμείς χειρουργοί, press fit, δηλαδή χωρίς χρήση τσιμέντου, ενσωματώνεται με πίεση. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό εμφυτεύεται μέσα στο της κοτήλης. Η ίδια τεχνική λοιπόν χρησιμοποιείται και στο μοιραίο οστούν. Βλέπετε ότι αυτό θα εμφυτευτεί στην κοτήλη τώρα και το ίδιο πράγμα εμφυτεύεται στο μοιρό, στο μοιραίο οστούν. Αυτό λοιπόν αυτό λέγεται μοιραίος τηλεός, αυτό που μπαίνει τώρα μέσα. Εδώ είναι η προπαρασκευή του μοιραίου, του αυλού του μοιραίου, έτσι ώστε αυτό να καθίσει αυτός ο μοιραίος τηλεός, θα δείτε στην πορεία, εδώ είναι προπαρασκευή όπως γίνεται στο χειρουργείο και εδώ είναι το τελικό πρόθεση, η τελική πρόθεση. Μπαίνει και μια κεραμική κεφαλή, γιατί η κεραμική κεφαλή έχει πολύ εξαιρετικό συντελεστή τριβής μεταξύ του πολυθυλινίου και της κεραμικής κεφαλής και αυτό είναι η πιο σύγχρονη λύση. Ποια λοιπόν είναι η μεγάλη αλλαγή στην ανθρωπαστική του ισχύου τα τελευταία χρόνια? Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η ανθρωπαστική του ισχύου είναι το χειρουργείο του αιώνα. Δεν είναι η καρδιοχειρουργική ή οτιδήποτε άλλο. Η ανθρωπαστική του ισχύου έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το χειρουργείο του αιώνα. Γιατί δίνει τεράστια, μεγάλη, πολύ σημαντική λύση σε ανθρώπους οι οποίοι, ιδιαίτερα σε μορφές ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή άλλων ρευματοπαιθειών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σε πολύ βαριά κατάσταση. Άρα λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο disability, δηλαδή πολύ μεγάλη δυσκολία στην κίνησή τους, μπορεί να τους ξαναφτιάξουμε να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Η πρόσθετη προσπέλαση λοιπόν του ισχύου ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στην ανθρωπαστική του ισχύου. Παλιότερα, όταν τα χρόνια που εγώ έφυγα από την Αμερική, έμεινα από το 2000 μέχρι το 2003, στο Los Angeles, στο University of Southern California, το Golden Standard, δηλαδή ο χρυσός κανόνας, ήταν η οπίσθια προσπέλαση του ισχύου. Και σε πολλά κέντρα της Αγγλίας ή της Ευρώπης χρησιμοποιούν και πλάγια προσπέλαση. Σύμφωνα με αυτές τις προσπελάσεις όμως, κόβουμε διάφορους μυς ή διάφορους τένοντες, κάνουμε μεγάλο μυϊκό τραυματισμό, με αποτέλεσμα, ναι, μετά από τους 3 μήνες τα πράγματα να είναι εξαιρετικά καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχαμε αυτή την πολύ γρήγορη και ταχεία κινητοποίηση. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να κάνουμε τις πρόσθετες προσπελάσεις, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπέλασης δεν κάνουμε κανένα τραυματισμό σε ευγενή στοιχεία όπως σε αγγεία και νεύρα και δεν κάνουμε κανένα τραυματισμό στους μυς που είναι πολύ σημαντικοί για την μεταχειρητική αποκαταστασή μας. Όπως είδαμε πριν. Ακριβώς όπως είδαμε προηγουμένως, και αυτό είναι πολύ ωραίο το διάγραμμα αυτό το animation. Άρα λοιπόν ο ασθενής με το που θα τελειώσει το χειρουργικό, η χειρουργική επέμβαση δεν έχει κανένα φοβερό τραυματισμό και με αποτέλεσμα μπορεί να σηκωθεί μερικές ώρες μετά από το χειρουργείο του, μπορεί να χρησιμοποιήσει το πι του για μερικές ώρες. Αλλά αν παράδειγμα μετά από κάποιες ώρες ή αμέσως την επόμενη μέρα μπορεί να δει με ιδιαίτερη χαρά ότι δεν πονάει και ότι μπορεί να κινητοποιηθεί, αυτό είναι μια πολύ πολύ σημαντική βελτίωση. Έχουν γίνει μελέτες που συγκρίνουν τις δύο προσπελάσεις, την πρόσθετη προσπέλαση και την πλάγια ή την οπίσθια προσπέλαση. Και
Και βλέπουμε ότι στους 3 με 6 μήνες ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή οι ασθενείς μας έχουν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα, με ελαφρά λίγο καλύτερα την πρόσωπη προσπέλαση. Αλλά ποιος ασθενής μπορεί να περιμένει στη σύγχρονη εποχή 3 και 6 μήνες για να επανέλθει στην φυσιολογικότητα? Άρα λοιπόν γι' αυτό όλοι μας οι ασθενείς προτιμούν αυτή την τεχνική και το ψάχνουν και λένε: γιατρέ μου, θέλω αυτό το πράγμα, γιατί εγώ θέλω, όπως είπαμε προηγουμένως, τι ζητάνε οι ασθενείς μας? Οι ασθενείς μας ζητάνε ένα καλό χειρουργείο, να γίνουν γρήγορα καλά και να μην πονέσουν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Από εκεί πέρα η τεχνική είναι στην επιλογή του γιατρού. Και να επιστρέψουν και πολύ γρήγορα στις δραστηριότητές τους, γιατί γι' αυτό είναι το ζητούμενο της σύγχρονης εποχής, να γυρνάμε άμεσα και όπως είπατε κι εσείς, έτσι υπάρχει και εξοικονόμηση και στο... και στα νοσήλια και στις χαμένες ώρες εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα αυτά τα στοιχεία, διότι δεν είναι ότι ξέρετε, υπάρχει μια διεθνή στάση για να κάνουμε γρήγορα τα πράγματα. Οι νέοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που τελειώνουν την εκπαίδευσή τους ή την ειδίκευσή τους στην Αμερική, όταν τελειώνουν το fellowship στο θέμα των αρθροπλαστικών γόνατων και ισχύου, δεν πάνε πλέον, δεν είναι προτιμητέο να χειρουργήσουν στα μεγάλα ακαδημαϊκά κέντρα, σε πανεπιστήμια ή σε μεγάλα νοσοκομεία. Αλλά πάνε και αυτό που λένε ambulatory surgery centers, είναι ουσιαστικά κέντρα ημερήσιας νοσηλείας. Γιατί εκεί ουσιαστικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα fees και τα ποσά και είναι προς συμφέρον τους να πάνε να αρχίσουν την καριέρα τους σε τέτοια κέντρα, γιατί αυτή είναι η διεθνή στάση. Και η διεθνή τάση έρχεται και υποστηρίζεται οικονομικά. Γιατί αν παράδειγμα καταλαβαίνετε ότι επέρχεται αυτός ο μεγάλος αριθμός των ανθρωπιστικών ισχύων και γόνατος, ουσιαστικά είναι πολύ προτιμητέο ακόμη και για την κρατική μέρημνα να οδηγηθεί εκεί και θα έπρεπε τα κρατικά νοσοκομεία ουσιαστικά να υποστηρίζουν αυτές τις τεχνικές. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό ένας ασθενής να νοσηλευτεί 1 και 2 μέρες, δεν λέμε 24 ώρες ή λιγότερο από 24 ώρες, ίσως αυτό ίσως και είναι υπερβολικό για την ψυχολογία του Έλληνα. Ο Έλληνας θέλει να είναι με τον γιατρό του τουλάχιστον 24 ώρες. Δηλαδή, εγώ έχω προσπαθήσει ασθενείς οι οποίοι είναι 60 χρονών και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μπορούν να φύγουν το ίδιο βράδυ. Δεν θέλουν να φύγουν το ίδιο βράδυ. Του λένε: γιατρέ μου, ας κάτσω ένα βράδυ, να είμαι σίγουρος, να είμαι εδώ δίπλα. Θέλουν την ασφάλεια. Θέλουν την ασφάλεια. Άρα το 24ωρο είναι ένα πολύ, πολύ ασφαλές όριο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε οι κρατικοί φορείς να επενδύουν με ασφάλεια σε αυτές τις τεχνικές και να πειραματίζονται και να δουν αν όντως ισχύουν αυτά τα πράγματα που διεθνώς ισχύουν, εφόσον ισχύουν διεθνώς, γιατί να μην ισχύουν και για τη χώρα μας. Και γι' αυτό ακριβώς έπρεπε να είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτό το πράγμα, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Ας εισακουστεί αυτό, κύριε Ροίδη, από τους ηθήνοντες, από τους υπεύθυνους, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην υγεία και όλοι έχουμε δικαίωμα σε ό,τι νεότερο υπάρχει και σε ό,τι, όποια εξέλιξη υπάρχει σε θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Άρα λοιπόν, αν πούμε και ποιοι είναι οι καινούργιοι παράγοντες, δηλαδή τι καινούργιο υπάρχει, γιατί ο κόσμος πάντοτε γοητεύεται από το οτιδήποτε καινούργιο και καινοτόμο κτλ. Ουσιαστικά, εκτός από την πρόσθετη προσπέλαση που είπαμε, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, είναι η ρομποτική χειρουργική και το πρωτόκολλο fast track, όπως λέμε και για την ηλική αρθροπλαστική του γόνατος. Άρα λοιπόν, όταν... και στο ισχύο. Ακριβώς, το ίδιο πράγμα είναι. Η φιλοσοφία είναι η ίδια, είναι ανθρωπιστική, είναι και εδώ. Άρα λοιπόν, όπως και στο γόνατο, έτσι και στο ισχύο, εδώ πέρα ουσιαστικά είναι πρώτον οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι οι πρόσθετες προσπελάσεις, όπως είπαμε, που είναι κυρίως οι άμεις και οι άλμεις. Ας κάνει ο χειρουργός οποιοδήποτε έχει εμπειρία, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μεταξύ των δύο προσπελάσεων είναι και οι δύο προτιμητές. Εκεί, παράδειγμα, κάνει οποιοδήποτε χειρουργός αυτή που αυτός ξέρει καλύτερα. Έτσι. Από εκεί πέρα είναι η ρομποτική τεχνολογία, που όπως είπαμε, είναι τα πολύ σύγχρονα εργαλεία που μας βοηθούν πάρα πολύ στο να κάνουμε το χειρουργείο μας πολύ πιο αξιόπιστο. Η ρομποτική τεχνολογία που μας βοηθάει στην ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών μας. Ενώ μέχρι τώρα στριζόμαστε στο μάτι και στο χέρι του χειρουργού, τώρα έχουμε το ρομπότ που μας λέει με ακρίβεια μοίρας πού πρέπει να πάμε. Άρα λοιπόν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι το τελικό μας αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά καλό. Και έρχεται λοιπόν με την συνεργασία των φίλων μας, των ανοσιολόγων, των συνεργατών μας, να κάνουμε και τα πρωτόκολλα fast track, που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με καλή διαχείριση του μεταγχειρητικού και του εγχειρητικού πόνου και έτσι έχουμε αποτελέσματα εξαιρετικά με την έννοια ότι ένας άνθρωπος μπορεί να περπατήσει αμέσως μετά το χειρουργείο του ή μπορεί να φύγει σε 24 ώρες ή λιγότερο ή σε 2 μέρες. Δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά και στην κεντρική Ευρώπη, fast track λέγονται πρωτόκολλα τα οποία έχουν μέχρι 3 ημέρες νοσηλεία. Αν ουσιαστικά λοιπόν ένας άνθρωπος φύγει σε 48 ώρες, και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο fast track, ουσιαστικά απλώς κάθεται μια μέρα παραπάνω στο νοσοκομείο. Και εννοείται ότι και υπάρχουν διεθνείς στατιστικές ότι και οι επιπλοκές είναι πολύ λιγότερες, μειώνοντας την νοσηλεία μέσα στο νοσοκομείο και τα αποτελέσματα μας είναι καλύτερα και οικονομικά. Είναι πολύ προς οποιοδήποτε συμφέρον του οποιοδήποτε συστήματος υγείας. Αλλά εννοείται πάνω απ' όλα είναι όταν αυτά τα πράγματα γίνονται με ασφάλεια, με την ασφάλεια των ασθενών μας δεδομένη. Έτσι, να μην κάνουμε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς μας. Αν όλα είναι καλά, τα χειρουργεία μας είναι επιτυχημένα και πάμε καλά, τότε αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον. Και νομίζω εδώ παρακολουθούμε κιόλας καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε ένα βίντεο με το πώς διενεργείται ρομποτικά. Ακριβώς.
αρθροπλαστική ισχύ. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, όπως είπα προηγουμένως, η ρομποτική τεχνολογία είναι το μέλλον. Μιλάμε για τεχνολογία αιχμής. Η πιο σύγχρονη μορφή ρομποτικής τεχνολογίας αυτή τη στιγμή είναι το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο και το πιο αποδεκτό διεθνώς ρομποτικό σύστημα. Δεν είναι ότι είναι στην Ελλάδα το ΜΑΚΟ. Το ΜΑΚΟ διεθνώς σε όλο τον κόσμο είναι το πιο αποδεκτό και αξιόπιστο ρομποτικό σύστημα. Κατά αυτό το σύστημα λοιπόν γίνεται το χειρουργείο μας. Πριν το χειρουργείο, δηλαδή πριν τη χειρουργική επέμβαση, εμείς έχουμε σχεδιάσει το χειρουργείο με τεράστια λεπτομέρεια. Ουσιαστικά γίνεται σαν μια virtual reality, έτσι ώστε λέμε το υλικό το θέλω σε αυτή τη μοίρα, σε αυτή τη θέση, αυτό είναι το σωστό. Οπότε μπορούμε να διορθώσουμε και να παίξουμε με όλους τους παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όμως, αφού τελειώσουμε τον προχειρητικό έλεγχο, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο των πάντων σε όλες τις παραμέτρους μας και στο τέλος γίνεται τοποθέτηση των υλικών μας με ρομποτικό βραχίωνα με αποτέλεσμα να ξέρει ο ασθενής ότι ενώ ξεκινήσαμε με αυτό το πλάνο ότι θα είμαστε σε αυτή την πρόσθετη κλίση ή σε αυτό το αντεβέρσιο όπως λέμε σε ορθοπαιδική ή σε αυτή την κλίση σκοτήλης, ουσιαστικά ενώ ξεκινάγαμε για 15 μοίρες, τώρα έχουμε 17. Ενώ ξεκινάγαμε για 15, είμαστε ακριβώς στις 15. Και ο ασθενής παίρνει ένα πλάνο, δηλαδή του δίνουμε στον ίδιο τον ασθενή και του λέμε ότι από εκεί αυτό ήταν το σωστό σύμφωνα με τον προχειρητικό σχεδιασμό και αυτό καταφέραμε. Και έχει λοιπόν και μια κάρτα, σαν μια πιστοτική κάρτα κατά κάποιο τρόπο, ότι ουσιαστικά έχει χειρουργηθεί από ένα πιστοποιημένο χειρουργό με την τεχνολογία αυτή. Γιατί δεν είναι όλοι οι χειρουργοί πιστοποιημένοι, πρέπει να υπάρχει μια ειδική εξειδίκευση και μια ειδική εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους την ρομποτική χειρουργική η ορθοπαιδική, η σύγχρονη ορθοπαιδική. Και αν δεν κάνω λάθος, και η πιστοποίηση δίνεται μετά από μια σειρά, από κάποιο συγκεκριμένο. Κάποια σειρά επεμβάσεων και εκπαίδευση από εξειδικευμένου ανθρώπου, έτσι ώστε να σου δώσει την πιστοποίηση ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Το καινούριο πράγμα λοιπόν που η δική μου χειρουργική ομάδα κάνει αυτή τη στιγμή. Εκεί ήθελα να μείνουμε. Το σημαντικό πράγμα λοιπόν, το πλεονέκτημα ή το μειονέκτημα. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχε η πεποίθηση ότι η ρομποτική χειρουργική δεν μπορεί να συνδυαστεί με τεχνικές αλλάξεις επεμβατικότητας. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν ρομποτική χειρουργική σε όλο τον κόσμο κάνουν ρομποτική χειρουργική με την παραδοσιακή οπίστια προσπέλαση, που κόβουμε κάποιους τένοντες. Αλλά επειδή όμως πολλοί ασθενείς ζητούν την παραδοσιακή μέθοδο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ωραία, έστω και με μια μικρή τροποποίηση που την κάνουμε πιο μικρή τομή και ουσιαστικά λέμε ότι χρησιμοποιούμε και ρομποτική τεχνολογία να έχουμε εξαιρετική ακρίβεια στο τοποθέτηση των υλικών μας. Αυτή είναι μια βελτίωση της παραδοσιακής τεχνικής. Άρα, αν μιλάμε για μια μήνυο πίστη προσπέλαση, μειώνουμε και λίγο την τομή για να έχουμε τεχνικές αλλαγές εμβατικότητας και χρησιμοποιούμε ρομποτική τεχνολογία με την τεχνολογία του ΜΑΚΟ. Το μειονέκτημα της χρήσης της ρομποτικής τεχνολογίας με το ΜΑΚΟ, τα μειονεκτήματα μάλλον ήταν δύο. Πρώτον και κύριον, επειδή όλα αυτά η τεχνολογία έγινε για να τη χρησιμοποιήσουμε στο χειρουργείο καθυστερεί λίγο περισσότερο. Άρα λοιπόν ένα χειρουργείο παλιότερα ρομποτική χειρουργική στο ισχύο μπορεί να κρατούσε 3-4 ώρες. Ενώ η μέση διάρκεια μια ρομποτική ισχύω με τον προδοσιακό με τον οποίο τώρα τρώμε μία με μία μισή ώρα. Άρα λοιπόν υπήρχε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ασθενή. Ένα μειονέκτημα. Και δεύτερο μειονέκτημα ότι αυτές οι τεχνικές απαιτούσαν να γίνουν μεγαλύτερες τομές. Δηλαδή δεν μπορούσε ο βραχίωνας να χωρέσει μέσα από μικρές τομές με αποτέλεσμα να είναι λίγο μεγαλύτερες τομές. Η νεότερη γενιά των ορθοπαιδικών χειρουργών. Και ουσιαστικά θα σας πω κάποια στοιχεία στην πορεία. Η νεότερη γενιά λοιπόν των ορθοπαιδικών είναι πιο εξοικειωμένη με τεχνικές ελάχιστης εμβατικότητας. Έχουμε πολύ μεγάλη εξοικείωση γιατί το χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια πλέον την πρόσθετη προσπέλαση. Και έρχεται λοιπόν η ρομποτική τεχνολογία, εφόσον έχουμε εξοικειωθεί και με αυτή, χρησιμοποιούμε τη ρομποτική τεχνολογία με τεχνικές ελάχιστης εμβατικότητας. Δηλαδή η δική μου χειρουργική ομάδα στο νοσοκομείο Υγεία είναι η πρώτη στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί την ρομποτική τεχνολογία ΜΑΚΟ με τεχνικές πρόσθετης προσπέλασης. Και αυτό γίνεται μόνο σε λίγα κέντρα στην Ευρώπη και σε κάποια κέντρα στην Αμερική. Άρα λοιπόν, όσο βελτιωνόμαστε, εγώ χρησιμοποιώ την τεχνική άλμης, την πρόσθετη προσπέλαση. Η πρόσθετη προσπέλαση, όπως έχω πει προηγουμένως, είναι η άμης. Η άλμης είναι κάτι παρόμοια με την άση. Ουσιαστικά, η άλμης, όπως τη χρησιμοποιώ εγώ σε ύπτια θέση, ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ μέσα από πολύ μικρές τομές, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην τεχνική αυτή. Γιατί η εξοικείωση με την τεχνική αυτή και η εξοικείωση με την ρομποτική τεχνολογία μας κάνει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο τεχνολογίες. Που νομίζω ότι είναι πορεία προς το μέλλον. Ξεπεράσατε όλα τα εμπόδια και καταφέρατε να τα συνδυάσετε αυτά για, δεν να, σας κρύβω για το μέγιστο όλοι, αποτέλεσμα. Όλοι οι ορθοπαιδικοί που αρχίσαν να κάνουν τις προσπελάσεις της πρόσθεσης είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα στην αρχή και σημαντικό αριθμό επιπλοκών. Και όποιος λέει κάτι διαφορετικό, λέει λάθος. Άρα λοιπόν η εξοικείωση και η μεγάλη χρήση και η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό για να πεις ότι μπορείς να παντρέψεις αυτά τα δύο. Γιατί αυτό είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπαστική του ισχύω. Μάλιστα. Και επειδή νομίζω ότι οι ασθενείς είναι οι καλύτεροι μάρτυρες των όσων εμείς λέμε και συζητάμε εδώ όλη αυτή την ώρα, καλό θα ήταν να πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε περιστατικά που και εκείνοι επιβεβαιώνουν ότι ναι, όντως τα πράγματα είναι έτσι. Και άμεση κινητοποίηση και αν υπάρξει απόνου και άριστα αποτελέσματα. Ωραία.
Εδώ είναι η δεύτερη μεταχειρητική ημέρα μετά από αρθροπλαστική ισχύου, αλλάξη αποματικότητα που κάναμε άλμης με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ. Προπατάτε άνετα τώρα, πονάτε? Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν σε 48 ώρες φεύγουμε και πάμε στο σπίτι μας. Μάλιστα. Μας κάνει εντύπωση να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πριν από λίγες ώρες έτσι υποβλήθηκαν σε επέμβαση στο ισχύο και να μπορούν να περπατούν έτσι με άνεση. Αυτή η καλή κυρία είναι συνάδελφος, είναι ο παθολόγος, φίλη μας πια. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο μας περιστατικό που κάναμε στον ελληνικό χώρο με την πρόσθετη προσπέραση με το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ. Βλέπετε ότι την κρατήσαμε 48 ώρες έτσι ώστε, επειδή ήταν η πρώτη επέμβαση η οποία κάναμε με επιτυχία, η ακτινογραφία της κρίνεται τέλεια, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Και η ουσία είναι ότι δίνει τη δυνατότητα, όπως είπε προηγουμένως, χρησιμοποίησης των δύο μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο της χειρουργικής του ισχύου τα τελευταία χρόνια. Ο οποίος είναι η ρομποτική χειρουργική, με την πιο σύγχρονη μορφή ρομποτικής χειρουργικής που είναι το ΜΑΚΟ, με την πρόσθετη προσπέραση του ισχύου. Που προσωπικά εμείς και επιστημονικά πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Και το λέω αυτό, κύριε Ροίδη, με βλέπετε και το λέω συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι η επέμβαση στο ισχύο είναι κάτι πιο σύνθετο από το γόνατο, για παράδειγμα. Ίσως αν εκεί υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι επιπλοκές στην ανθρωπιστική του ισχύου δεν συγχωρούν εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή είναι πιο κεντρική άρθρωση, έχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στον ασθενή. Βέβαια, όχι ότι και η χειρουργική του γόνατος, γιατί ουσιαστικά χωρίς μια επιτυχημένη ανθρωπιστική γόνατος δεν μπορεί κανείς να περπατήσει. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα ανεκτές οι επιπλοκές ιδιαίτερα στο ισχύο, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε ανισοσκελία, να έχεις διάφορα άλλα προβλήματα. Η ανισοσκελία σου θα επηρεάσει τη σπονδυλική σου στήλη, θα έχεις οσφιαλγίες. Είναι λίγο πιο δυσβάσταχτη η επιπλοκή στην ανθρωπιστική του ισχύο. Το γόνατο, ορισμένα πράγματα είναι λίγο πιο καλά ανεκτά. Είναι πιο επιφανειακή άρθρωση μία, η άλλη είναι πιο κεντρική άρθρωση, έχουν διάφορες ιδιαιτερότητες. Αλλά πρακτικά το ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών μας είναι λίγο πιο υψηλό με την ανθρωπιστική του γόνατο. Με την ανθρωπιστική του ισχύου. Δηλαδή το γόνατο μας γκρινιάζει περισσότερο. Ενώ με την ανθρωπιστική του ισχύου το αποτελέσματά μας είναι αρκετά καλύτερα από την ανθρωπιστική του γόνατο. Για να δούμε λοιπόν άλλο ένα βίντεο, να δούμε άλλον έναν ασθενή. Άρα κάναμε πιο ισχύο, κάναμε χθες. Ποια πλευρά κάναμε? Αριστερό. Το αριστερό, έτσι. Βεβαίως. Και είμαστε την άλλη μέρα το πρωί και είμαστε έτοιμοι να πάμε σπίτι μας, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Πονέσατε καθόλου? Όχι. Όλα μια χαρά, έτσι. Μια χαρά. Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μεγαλύτερης ηλικίας κυρία. Είδαμε και εκείνη ότι από τις πρώτες ώρες μετά το χειρουργείο μπορούσε άνετα να περπατήσει. Το ενδιαφέρον να τονίσουμε εδώ που σας διακόπτω, συγγνώμη, mm-hmm. είναι ότι δεν είναι πανάκι η ρομποτική χειρουργική ΜΑΚΟ. Βλέπετε ότι το δεύτερο χειρουργείο έχει γίνει με την τεχνική άλμηση ή επιδιαθέση. Έχει και εκεί μια εξαιρετική ακτινογραφία και έχει και εκεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Απλώς οι άνθρωποι που θέλουν την απόλυτη ακρίβεια και την απόλυτη σιγουριά στο χειρουργείο τους μπορούν να καταφεύγουν στην ρομποτική χειρουργική ΜΑΚΟ. Αλλά σαφέστατα το χειρουργείο αυτό γίνεται από έναν έμπειρο χειρουργό με πολύ επιτυχημένο τρόπο, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, με χρήση των τεχνικών, των σύγχρονων τεχνικών, όπως σας είπα, fast track και τεχνικών ελάχιστη πραγματικότητα που εγώ χρησιμοποιώ την τεχνική άλμηση και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και το χαμόγελο της καλής κυρίας αυτής, τα έλεγε όλα. Για να δούμε όμως, νομίζω υπάρχουν και άλλα χαμόγελα που θα δούμε στη συνέχεια. Ολική ανθρωπαστική ισχύου, ποια πλευρά κάναμε? Αριστερό. Το αριστερό ισχύο χθες με τη μέθοδο άλμης, έτσι. Σωστά. Και είμαστε την άλλη μέρα το πρωί 10 ώρα και προπατάμε μια χαρά. 100% επιτυχία. Να είσαι καλά. 100%. Και πάμε σπίτι σε 24 ώρες. Και πάμε σπίτι σε μια ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.
Αν μου επιτρέπετε, εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση λίγο. Ο Θανάσης είναι 40 ετών. Χειρουργήθηκε σε τόσο μικρή ηλικία. Γιατί είχε ένα κάταγμα κοτήλης σε ηλικία 20 ετών, ένα πολύ βαρύ τροχαίο ατύχημα. Ουσιαστικά είχε πολύ μεγάλη φθορά της άρθρωσης του ισχύου, το οποίο άντεξε κάποια χρόνια. Και ήρθα στο ιατρείο μου, ζητώντας μου να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις σύγχρονες τεχνικές, γιατί είχε εντυπωσιαστεί και αυτός αποτελέσματα αυτά. Και αν είναι δυνατόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος χειρουργήθηκε 28 Αυγούστου και στις 1-2 Αυγούστου πήγε διακοπές με την οικογένειά του. Και είναι πραγματικά αληθινά στοιχεία, μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε και από τον ίδιο. Θα τον δείτε μετά 20 μέρες στο ιατρείο. Ας δούμε και το άλλο βίντεο. Ο Θανάσης έχει κάνει μια θαυμαστική ισχύ από το μεθοδάτη του στο αριστερό ισχύο. Μάλιστα, σε 20 μέρες και αφαιρέσαμε τα ράματα σήμερα. Ναι. Ωραία, για να φέρουμε τις κάρες λίγο, Θανάση μου. Όσο πιο άνετα μπορείς. Και κατεβαίνουμε. Εντάξει, τέλεια. Άρα όλα καλά έτσι. Τόσο το δεν έγιναν τα καλύτερα. Περπατάμε τώρα σιγά σιγά όσο μπορούμε. Ωραία. Γύρω γύρω από το τραπέζι και έλα προς το μέρος μου. Εδώ. Εντάξει, με άνεση. Χωρίς κανένα πόνο, έτσι. Όχι. Okay. Επίσης ο μέρος με το χειρουργείο. Μάλιστα. Καλύτερα και από εμάς, κύριε Ροίδη, που... Να πω κάτι, μου επιτρέπετε. Να πείτε, βεβαίως. Ας πούμε ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το πρώτο, το αρνητικό, ας αρχίσουμε με το αρνητικό, ότι αυτός ο άνθρωπος, είδατε, βλέπετε ότι είναι αθλείται ιδιαίτερα και είναι ιδιαίτερα μειώδης. Άρα μας κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη χειρουργικά. Εντάξει, απ' την άλλη όμως, ένας άνθρωπος νέος 40 ετών, είδατε τι αποκατάσταση μπορεί να έχει, πόσο γρήγορη αποκατάσταση μπορεί να έχει. Γιατί λέμε έχει σημασία σε ποια ηλικία κανείς χειρουργείται. Αυτό είναι ένα ηθικό δίδυμο κατά κάποιο τρόπο να περάσει στους ανθρώπους που είναι στην ηλικία των 65 χρονών και ψάχνουν να φτάνουν στην ηλικία των 80 χρονών να χειρουργηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να χειρουργηθεί κανείς όταν αρχίζει ο πολύ έντονος πόνος, όταν αρχίζει να μην έχουμε καλή ποιότητα ζωής. Γιατί όπως έχω πει και παλαιότερα, το να χειρουργηθεί κανείς στην ηλικία των 85 χρονών είναι τελείως διαφορετικό από τα 65. Και εκεί έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ καλύτερα και για τον ασθενή και για εμάς να χειρουργείται σε κάποια λογική ηλικία. Είναι λογικό αυτό και όπως λέμε, γιατί να χαθούν και όλα αυτά τα χρόνια στην αναμονή, χάνοντας την ποιότητα ζωής μας. Σκοπός είναι να διορθώσουμε το πρόβλημα άμεσα και να απολαύσουμε τη ζωή μας από εκεί και πέρα. Για να δούμε όμως και κάποιο άλλο περιστατικό. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Κάναμε ολική αρθροπαστική αριστερού ισχύου πριν από 20 μέρες. Σήμερα ήρθαμε να κόψουμε τα ράματα. Ακριβώς, 24 του μηνός. Για πείτε μου λοιπόν τώρα από πότε περπατήσετε κανονικά. Στην εβδομάδα επάνω ήμουνα εντάξει, δηλαδή έμπαινε στην πανιέρα, περπατούσα. Είχατε μια σχετικά καλή αυτονομία. Ναι. Απλά δεν το κούραζα και κρατούσα το μπαστούνι. Ωραία. Για πείτε μου το πει πόσες μέρες το κρατήσατε. Καμία. Ωραία. Και πάμε να σας δούμε τώρα 20 μέρες πώς περπατάτε. Ωραία, ανοίξτε την πόρτα και φύγετε. Ωραία. Να σας δούμε λίγο πώς περπατάτε. Τέλεια. Περπατήστε στο βάθος, γυρίστε γύρω από τον καναπέ. Πολύ ωραία. Άρα έχετε μια φυσιολογική καθημερινότητα τώρα πια, έτσι. Δεν νιώθω τίποτα πραγματικά. Ωραία. Ούτε κάποιο πόνο, ούτε κάποιος σας προβληματίζει. Έγινε. Άρα όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία, λοιπόν, και εκείνη βλέπουμε ότι πολύ άμεσα γεύτηκε έτσι αυτά τα αποτελέσματα της ελάχιστης επεμβατικότητας έτσι, τεχνικών. Προβάλλουμε αυτά τα βίντεο με τη λογική πάντοτε είναι η αρχή μου εμένα. Δηλαδή η σημασία δεν έχει τι λέμε εμείς η χειρουργία. Εμείς πάντοτε λέμε ότι το σύγχρονο, το καλύτερο, το επαναστατικό, το καινούργιο, το φοβερό. Σημασία έχει τι λέμε οι ασθενείς μας. Εκείνη είναι η μεγάλη αλήθεια του καθενός μας. Και έτσι για το τέλος, ας δούμε άλλο ένα περιστατικό, κύριε Ροίδη, γιατί νομίζω ότι είναι οι πραγματικές μαρτυρίες, είναι η πραγματικότητα εδώ αυτό που βλέπουμε. Πάμε να περπατήσουμε. Εντάξει, όλα καλά. Απίστευτο. Ωραία, πότε κοιμηθήκατε. Εχθές το μεσημέρι. Ωραία, και σήμερα. Σήμερα περπατάω και δεν το πιστεύω. Έχα, πάμε και μόνοι μας. Πάμε, βέβαια. Ολική αθροπαστική ισχύση. Εντάξει, και πάμε σπίτι με 24 ώρες νοσηλεία. Λιγότερο. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάναμε πριν 20 μέρες αθροπλαστική ισχύου στο δεξί ισχύο. Την μέθοδο άλμου σε ίδια θέση. Και θα σήμερα να κόψουμε τα ράματα. Για πάμε λίγο να περπατήσουμε προς το βάθος. Περπατήστε όσο πιο άνετα μπορείτε. Ωραία, ελάτε και ελάτε προς το μέρος μου. Ωραία. Για πείτε μου, το πει πόσες μέρες το κρατήσατε. 5 μέρες. 5 μερούλες. Και μετά πότε περπατήσατε σχεδόν φυσιολογικά. Αμέσως. Στην πρώτη εβδομάδα ήσασταν σχετικά ικανοποιητικά. Και τώρα ήρθαμε στις 20 μέρες, αφορούμε τα ράματα και είμαστε μια χαρά. Σε πόσο % θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε στη φυσιολογική πραγματικότητά σας. Σε ένα ποσοστό. 80%. 80%. Άρα είμαστε εξαιρετικά, έτσι. Τέλεια.
Μάλιστα. Άλλο ένα περιστατικό και μάλιστα η κυρία εδώ είχε έτσι πάλι τα κιλάκια της, κύριε Ροϊδή, που... Δεν είναι η παχυσαρκία, καλά, εννοείται η πολύ μεγάλη παχυσαρκία μας δημιουργεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι κάποια κιλά παραπάνω, δεν είναι η μέση Ελληνίδα, είναι σε αυτά τα κιλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για επιβάρυνση της άρθρωσης λέμε. Αλλιώς θα πούμε ότι δεν χειρουργούμε το 50 με 60% των περιστατικών που έχουν πρόβλημα στη οστεοαρθρίτιδα ισχύου. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν ελάχιστες επεμβατικότητας τεχνικές, πλέον σύγχρονες, πρόσθεια προσπέλαση και δυνατότητα της τεχνικής αυτής και με το ρομποτικό σύστημα MACO, το ημιενεργό ρομπότ, ακριβώς, όπως ακριβώς. Έχουμε ξεκαθαρίσει. Ξεκαθαρίσαμε, εντάξει. Κύριε Ροϊδή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Μας δώσετε πραγματικά τα φώτα σας γύρω από το τι νεότερο υπάρχει γύρω από την ολική αρθροπλαστική ισχύου, για να δώσουμε και ένα κίνητρο έγκαιρα οι άνθρωποι όταν έχουν το πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν για να χαρούν το υπόλοιπο της ζωής τους. Ακριβώς. Ελπίζω και εγώ να βοήθησε να ξεκαθαρίστηκαν ορισμένα πράγματα, γιατί όντως υπάρχει κάποια σύγχυση στους τηλεθεατές μας για αυτές τις τεχνικές ιδιαίτερα. Έτσι, νομίζω ότι έγιναν πιο σαφή όλα. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ευχάριστη συντροφιά, να φεύγετε σοφότεροι. Μην ξεχνάτε το επόμενο ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε, γιατί είναι θέμα υγείας. Γεια σας.